Η δίκη της Χρυσής Αυγής οδηγείται προς το τέλος τους και σε κάποιους μήνες φαντάζομαι ότι θα έχει βγει και η απόφαση. Ως ΛΕΦΤΑ έχουμε καλύψει επαρκώς τη δίκη, θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε μέχρι το τέλος με δηλώσεις και συνεντεύξεις. Από εσάς βασικά θα ήθελα να μιλήσουμε πολιτικά σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση όμως θα αφορά τη δίκη και είναι τι περιμένετε από τη δίκη ως απόφαση, ως τελική έκβαση. Περιμένουμε, φαντάζομαι πως όλος ο ελληνικός λαός, μια απόφαση που θα νομοποιεί τη διάρκεια της, τα ευρήματά της, πολλά και σημαντικά, και θα συνάδει με το κοινό αίσθημα περί δικαίου, αλλά συγχρόνως και με την τελευταία πολιτική ετοιμιγορία του ελληνικού λαού που έθεσε τη Χρυσή Αυγή εκτός Βουλής. Αυτά περιμένουμε. Περιμένουμε δικαιοσύνη τόσο για το φόνο του Παύλου Φίσα, όσο και για όλους τους άλλους ανθρώπους που έχει δολοφονήσει η Χρυσή Αυγή. Αλλά περιμένουμε και να ξεκαθαρίσει ότι πράγματι είναι μια δολοφονική οργάνωση, ένα φασιστικό, ναζιστικό μόρφωμα. Η Χρυσή Αυγή παρόλα αυτά, τώρα δεν είναι στη Βουλή βέβαια, αλλά παρόλα αυτά είχε φτάσει σε ποσοστά το 7% και μάλιστα κάποιες δημοσκοπήσεις της δίνανε ποσοστά κοντά στο 20%. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιοι κατά τη γνώμη σας ήταν οι λόγοι για τους οποίους είχε αποκτήσει μια οργάνωση εγκληματική, μια οργάνωση με μηδενικά ποσοστά μέχρι τότε, πώς απέκτησε ξαφνικά τέτοια νούμερα. Πιστεύω ότι είναι δύο λόγοι. Ο πρώτος αναμφίβολα εδράζεται πάνω στις μνημονιακές πολιτικές, στην ακραία φτώχεια, σε όλη την ιστορία, την καταστροφή που επέφεραν αυτές τον ελληνικό λαό. Ο δεύτερος όμως εδράζεται στον επίσημο ιδεολογικό πολιτικό λόγο που οι συγκυβερνήσεις άρθρωσαν από το 10 μέχρι το 15, οι μνημονιακές βέβαια συγκυβερνήσεις από το 10 έως το 15. Τώρα, ως προς τον πρώτο λόγο που είπα μόλις, σας θυμίζω την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που βίωσε ο λαός. Το 36% του πληθυσμού βρισκόταν σε συνθήκες φτώχειας, έχοντας χάσει έως και το 40% των εισοδημάτων του. Οι άνεργοι ήταν ένας στους τρεις του ενεργού πληθυσμού και η χώρα έχασε το 25% του πλούτου της, δηλαδή το 1/4 της πίτας που μας λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης χάθηκε, γεγονός που συμβαίνει μετά από πολέμους. Αυτό οδήγησε στην απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος με το σλόγγαν «Όλοι οι ίδιοι είναι». Παράλληλα όμως, ο δεύτερος λόγος που την ισχυροποίησε κατά την άποψή μου, παρά τη δολοφονική της δράση, εδράζεται στο ιδεολογικό πλωστάσιο του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, της ακροδεξιάς, ο οποίος είναι εθνικισμός, υφέρπον ρατσισμός και έθρεψε η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Σαμαρά, δηλαδή το επίσημο κράτος, δεν ταράχτηκε με τις δολοφονίες των ξένων, δεν ταράχτηκε με τους πνιγμούς των προσφύγων και μεταναστών, αλλά υπήρξε αντίθετα η προσπάθεια να ενοχοποιήσουν όλο το λαό. Με το περιβόητο «μαζί τα φάγαμε». Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αυτό το δίπολο έθρεψε τη Χρυσή Αυγή και την ισχύ της αυτά τα χρόνια. Να ρωτήσω, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση σχεδόν 4 χρόνια. Περίπου 4 χρόνια. Πόσο η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και η κοινωνική του πολιτική και η γενικότερη πολιτική του συνέβαλε στην αντιστροφή των ποσοστών της Χρυσής Αυγής? Ναι, θα πω γι' αυτό. Πιο μπροστά όμως να πω κάτι άλλο που λέγεται, ότι δηλαδή η δίκη που ξεκίνησε το 2014, ότι αυτή συνέβαλε στην πτώση της Χρυσής Αυγής. Σας θυμίζω όμως ότι από το 2014 το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η δίκη, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, ένα χρόνο μετά, η Χρυσή Αυγή κρατά τα ποσοστά της. Άρα, τα ποσοστά τα οποία έχει πάρει ήδη και από τον Ιανουάριο του 2015. Λοιπόν, αντίθετα, μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά της πέφτουν ραγδαία. Και εδώ πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί δεν έχει βγει καν το αποτέλεσμα της δίκης που θα την απονομιμοποιούσε.
Άρα, τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ? Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή ξεδιπλώνει ένα μεγάλο δίχτυ προστασίας σε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε εξαθλίωση. Μιλάω για το νόμο, τον πρώτο νόμο, που χαρακτηρίστηκε από τους δανειστές μονομερής ενέργεια, μην το ξεχνάμε. Το ψήφισε παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Σας μιλάω τότε για εκείνη την ιστορία... Ήσασταν και αναπληρώτρια υπουργός. Ναι, ήμουνα. Λοιπόν, είχα αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο της πρόνοιας, δηλαδή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Κάναμε λοιπόν τότε την κάρτα αλληλεγγύης, αν θυμάστε, όπου οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια μπορούσαν πια να ψωνίζουν τα τρόφιμα για τις ανάγκες τους από όλα τα μαγαζιά και όχι να περιμένουν με τις σακούλες της Χρυσής Αυγής, τις ντροπιαστικές εκείνες σακούλες, αν θυμάστε, μόνο για Έλληνες που ισχυριζόταν η Χρυσή Αυγή ότι τις αγόραζε με την κρατική επιχορήγηση που τις δινόταν σαν κόμμα. Συγχρόνως βάλαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους στα νοσοκομεία και με δωρεάν φάρμακα. Συγχρόνως δώσαμε ρεύμα και δωρεάν και ξανασυνδέσαμε όλα εκείνα τα ρεύματα 100.000 οικογενειών που θυμάστε τις τραγωδίες με τους θανάτους που ακόμη και πρόσφατα ο κύριος Πέτσας θυμήθηκε την πολιτική του μαγκαλιού. Επομένως σας λέω ότι μαζί με την επιδότηση ενοικίου τότε αλλά και με όλες τις πολιτικές αμέσως μετά τα σχολικά γεύματα στο Πέραμα, κρατήστε το Πέραμα γιατί θα επανέλθω, αλλά ακόμη και με τις πολιτικές μας για το επίδομα ενοικίου, για το ΚΕΑ που δίδεται σε 650.000 συμπολίτες μας για πρώτη φορά, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, μέχρι τότε δεν υπάρχει τίποτα, έχει αφαιθεί ο λαός χωρίς κανένα δίχτυ ασφάλειας, ενώ από τη στιγμή που δίδεται το ΚΕΑ μέχρι σήμερα, το 19, δηλαδή τον Ιούνιο που έπεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μειωθεί οι δικαιούχοι του ΚΕΑ σε 470.000, τι σημαίνει αυτό, μειώθηκε η ανεργία, δηλαδή βρήκαν δουλειά, μειώθηκε η φτώχεια. Αυτά είναι τα επιτεύγματα αυτή την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, έχουμε υλικά επιτεύγματα. Συγχρόνως, ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει ένα προνοιακό κράτος για πρώτη φορά ψηφιακό. Αυτό γιατί? Γιατί θέλουμε να νιώθει ο πολίτης ότι τον φροντίζουμε χωρίς να χρειαζόμαστε πελατειακές σχέσεις μαζί του. Πάμε από 789 εκατομμύρια που το παραλαμβάνουμε στα 3,5 δις. Τεράστιο ποσό μέσα σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας. Συγχρόνως, όπως σας είπα, ρίχνουμε την ανεργία. Μεγάλες πολιτικές κινήσεις για να πέσει η ανεργία. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, είναι και η ανάπτυξη, η οποία τελικά έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μετά από 10 χρόνια στα οποία δεν υπήρχε ανάπτυξη. Επομένως, αυτό που ισχυρίζομαι δεν είναι μόνο όλες αυτές τις πολιτικές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ρίχνουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, παρόλο που όπως θα πούμε μετά, θα σας δείξω στις περιοχές που πήγαμε με το ΚΕΑ, με τα σχολικά γεύματα κτλ. Πόσο μεγάλη πτώση είναι της Χρυσής Αυγής. Για πέστε με νούμερα για να καταλάβω σε φτωχές λαϊκές συνοικίες. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Ωραία. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ποσοστό της Χρυσής Αυγής από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 πέφτει 58%. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, στο Πέραμα, παραδείγματος χάρη, 64% πτώση της Χρυσής Αυγής. Στο Δήμο Ασπροπύργου, 64%. Στους Οφάδες, 67%. Στον Πύργο Αχαΐας, 66%. Στην Καλαμάτα, 66%. Στο Κερατσίνι Τραπετσόνα, 60%. Και πάει λέγοντας. Άρα, αυτό αποδεικνύεται ευθέως. Πιστεύω όμως εδώ ότι θα αδικούσαμε πραγματικά την κατάσταση εάν δεν προσθέταμε τον πολύ σημαντικό ιδεολογικό λόγο που αρθρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν έχουμε το λόγο που αρθρώνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ένα εθνικιστικό λόγο δηλαδή, με έναν υφέρποντα, αν θέλετε, ρατσισμό. Εδώ έχουμε ένα λόγο καθαρό. Και ανοιχτό ρατσισμό, που Σαμαρά και... Τώρα με τον Άδωνη, για παράδειγμα, δεν το συζητάμε, ο λόγος είναι καθαρά ρατσιστικός.
είναι ένας λόγος του ΣΥΡΙΖΑ και πράξεις, δηλαδή νόμοι, αλλά και πρακτικές κατά του εθνικισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της ομοφοβίας. Θυμηθείτε τους αντίστοιχους νόμους. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ απαγγέλλεται μια κοινωνία αλληλεγγύης, ισότητας, δικαιοσύνης, αυτό είναι το τρίπτυχό του και τότε και τώρα. Διαχειρίζεται το προσφυγικό ακόμη και όταν η Ευρώπη κλείνει τις πόρτες της και τις διαχειρίζεται με ανθρωπιά τέτοια, ώστε να αναδειχθεί η χώρα μας σε φάρο ολόκληρης της Ευρώπης, μια χώρα αλληλεγγύης μέσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η ίδια. Επομένως, πιστεύω ότι είναι αυτό το δίπολο που κάνει την Ελλάδα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί με την Πορτογαλία. Δεν είναι τυχαίο η Πορτογαλία που λέει, έχουμε και εκεί μια αριστερή κυβέρνηση, σε αντιπαράθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να βρίσκεται λοιπόν σε πτώση των ποσοστών των ακροδεξιών και φασιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής. Ναι, αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα, πώς εξηγείται το γεγονός ότι σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουμε μια θεαματική άνοδο της άκρας δεξιάς και των ακροδεξιών απόψεων? Αυτά τα 5 χρόνια, τα 4 που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μεν πολιτικές λιτότητες, δεν έχει όμως την καταστροφή την ελληνική. Τι συμβαίνει όμως? Έχει όμως μείωση του κοινωνικού κράτους. Όλες οι παροχές μειώνονται στην Ευρώπη. Οι πολίτες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Δηλαδή δεν βλέπουν μέλλον. Θεωρούν ότι το μέλλον τους είναι σκοτεινό. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε όλα αυτά τα κράτη που έχουν κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες ή παλιάς σοσιαλδημοκρατικής κοπής που έχουν γυρίσει σε ένα νεοφιλελευθερισμό, είτε αυθεντικές δεξιές κτλ, τα ποσοστά των ακροδεξιών και δι' των φασιστικών κομμάτων αυξάνονται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη του ρόλου που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ για την πτώση και τη συντριβή της Χρυσής Αυγής. Εκ μέρους του Left.gr να σας ευχαριστήσω για την μικρή αυτή συνέντευξη που μου δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία για πρώτη φορά νομίζω να πω αυτά τα στοιχεία που είναι βρήματα από το διάβασμα όλων των εκλογικών ποσοστών και το τι έχει συμβεί αυτά τα χρόνια.